Συντρόφισσες και συντρόφοι, καλοί εργάτικοι Πρωτομάια εκ μέρους του Παλαιστινιακού λαού. بمناسبه عيد العمال العالمي وذكرى 20 عاما على تاسيس اتحادكم بامي انقل اليكم ولمهرجانكم هذا الى قياده الجبهه العماليه المناضله بامي وللطبقه العامله اليونانيه التحيات النضاليه لعمال فلسطين وشعب فلسطين شعب ياسر عرفات وقيادته السياسيه في منظمة التحرير الفلسطينية. إن الاحتفال بهذه المناسبة له دلالاته التاريخية في نضال الطبقة العاملة في كل مكان في اليونان وللدفاع عن حقوقها وكرامتها ضد كل أشكال الظلم والاستغلال والاستبداد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم والديمقراطية والتحرر من قيود الاستعمار والإمبريالية والتبعية الاقتصادية والسياسية. تأكدوا أيها الرفاق أن الاحتلال الإسرائيلي والاضطهاد العنصري آت إلى زوال، وستشرق شمس الحرية بصمود شعبنا وإرادته وبفضل تضامنكم أنتم اللامحدود الشعب اليوناني الصديق الذي طالما كنتم حاضرون معنا على امتداد أكثر من نصف قرن في نضالنا العادل ومعنا كل أحرار العالم من أجل السلام والحرية والاستقلال. حتما ومعكم سنلحق الهزيمة بسياسات الأبرتايد الإسرائيلية ضد شعبنا القائمة منذ نكبته عام 1948 والتي تحل علينا ذكراها 71 بعد شهر من اليوم. معا نستطيع أن نحمي السلم والأمن الدوليين وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. عاش يوم العمال العالمي الأول من أيار، عاش التضامن الأممي مع الشعوب المناضلة ومع مظلومي الأرض، عاش النضال وصمود شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، عاشت الصداقة اليونانية الفلسطينية. زيتو إيرغاتيكي بروتومايا، زيتو إيلينو بالستينكي فيليه. Με την ευκαιρία της εργατικής πρωτομαγιάς και των 20 χρόνων ζωής και δράσης του ΠΑΜΕ, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς των αγωνιστών εργαζομένων της Παλαιστίνης, του Παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας της PLO, στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο του ΠΑΜΕ και στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, σε όλους τους εργαζόμενους και συμμετέχοντες στη σημερινή γιορτή. Αυτή η επέτειος εκφράζει τους αγώνες της υπεράσπισης και υποστήριξης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ευάλωτων λαϊκών μαζών σε όλο τον κόσμο και ενσαρκώνει τις αξίες της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής προόδου και την νίκη κατά όλων των μορφών αδικίας, εκμετάλλευσης και τυραννίας για την απόκτηση κοινωνικής δικαιοσύνης, προόδου, δημοκρατίας και απελευθέρωσης από τους περιορισμούς των δυνάμεων της αποικιοκρατίας και της οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης. Η συνεχόμενη αντίσταση του λαού μας στα πάτρια εδάφη του και ο νόμιμος και δίκαιος αγώνας του για την υπεράσπιση της εθνικής του αξιοπρέπειας και τη διαφύλαξη των Αγίων Τόπων, των Χριστιανών και Μουσουλμάνων, κυρίως στα Ιεροσόλυμα και της αντιμετώπισης των απεχθών εγκλημάτων του Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, η οποία αποτελεί πηγή αυξανόμενης τρομοκρατίας σε αυτόν τον κόσμο και η οποία υποστηρίζεται από την πολιτική της διοίκησης του ακραίου θρησκευτικού και εθνικού δικαιώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και της αντιμετώπισης των αποικιακών οικισμών και της πολιτικής προσάρτησης παράνομων περιεχών. Το δίκαιο και αναφέρετο δικαίωμα του λαού μας για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατούμενων, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, την επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων με βάση την απόφαση 194 του ΟΗΕ, όπως και την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, βασισμένο στη λύση των δύο κρατών και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.
Σε αυτό το πλαίσιο, ελπίζουμε ότι οι φίλες χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδος θα αναγνωρίσουν το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος όπως προτείνουν τα κοινοβούλια τους. Η πρόταση του Προέδρου Αμπάς στη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με βάση τη λύση των δύο κρατών που στηρίζεται στην πραγματοποίηση διεθνούς διάσκεψης υπό την αιγίδα κρατών απελευθερωμένων και ανεπηρέαστων από τους εκβιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και την απροκάλυπτη προκατάληψή τους όσον αφορά το Ισραήλ, δηλαδή τη διαιώνιση της ιστορικής αδικίας, αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος να αποτραπεί η απειοκαιοκρατική ρατσιστική πολιτική της Ισραηλινής κατοχής και των παράνομων αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αναμένεται σύντομα και η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών ως επιβράβευση του Ισραήλ για τη συνέχιση της κατοχής και καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή. Η φημολογούμενη Συμφωνία του Αιώνα από τη ΣΥΠΑ για την εκαθάριση του Παλαιστινιακού ζητήματος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα από την πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, έτσι ώστε να αποτραπούν οι παράνομες φιλοδοξίες του αμερικάνικου υπεριαλισμού όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα Βαλκάνια και τη Λατινική Αμερική, έτσι ώστε να λάβει τέλος η πολιτική ηγεμονία των ΗΠΑ. Να είστε σίγουροι, σύντροφοι και φίλοι, ότι η Ισραηλινή κατοχή και οι φυλετικές διώξεις θα εκλείψουν κάποια στιγμή και θα ανατείλει ο ήλιος της ελευθερίας χάρη στην αντίσταση και τη βούληση του λαού μας, αλλά και την αλληλεγγύη του αδερφού ελληνικού λαού και όλων των λαών που παλεύουν για τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την πρόοδο στη γη. Σίγουρα όλοι μαζί θα νικήσουμε το κράτος απαρτχάι του Ισραήλ που κατέχει τα πάτρια εδάφη μας από την ημέρα της Νάκμπα το 1948 πριν 71 χρόνια. Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και το πανανθρώπινο δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Ζήτω ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία. Ζήτω η ελληνοπαλαιστινιακή φιλία.